Και με αυτό το ωραίο τραγούδι πάμε στην εκπαίδευση, σε ένα θέμα που και νομίζω και πέρσι προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε, αλλά φέτος θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί για να αναδείξουμε και όσα προβλήματα που υπάρχουν, τα προβλήματα συνεχίζονται. Είναι το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στην Κομωτινή. Πέρσι υπήρχαν αρκετά προβλήματα, μέχρι το τέλος της χρονιάς είχαμε έτσι αρκετά προβλήματα. Φέτος να δούμε πώς είναι τα θέματα. Είναι εδώ η κυρία Μαχαίρα Ελένη από το σχολείο και είναι και ο κύριος Λουτφί Καλετζή. Ενώ στην τηλεφωνία, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, έχουμε και τον κύριο Σολτζή Καπτή, που είναι μαθητές σε αυτό το σχολείο. Υποθέτω ότι το δεύτερο σχολείο, έτσι όπως το φτιάξαμε στο σύστημα εκπαίδευσης, ήταν μια δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους για να γίνει πιο όμορφη η ζωή τους, πιο εύκολη. Εκ των πραγμάτων όμως, μετά από αρκετά χρόνια, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Και να ξεκινήσουμε με τον Λουτφί Καλετζή. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε καταρχήν που είστε εδώ στην ΕΡΤ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε με τη ρυθμή υποδοχή τα προβλήματα μας για να ανακοινωθούν στον κόσμο. Εμείς θεωρούμε ότι το δημόσιο ραδιόφωνο για αυτό το λόγο υπάρχει. Ανήκει όσο, αν υπάρχει ένας λόγος που υπάρχει, είναι ότι ανήκει στον κόσμο αυτό, για να μπορούμε να δούμε και τα προβλήματα αλλά και τις χαρές αυτού του κόσμου. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο. Πέρσι είχαμε αρκετά προβλήματα. Φέτος πού βρισκόμαστε, τι από αυτά επιλύθηκε ή πόσο δυσκολεύουν τα πράγματα ακόμα? Δεν επιλύθηκε κανένα πρόβλημα. Συνεχίζουν και πιο έντονα μάλιστα τα προβλήματα φέτος. Όπως πέρσι γνωρίζετε και εσείς, είχαμε καθυστέρηση να προσληφθούν καθηγητές. Είχαμε προβλήματα με την καθαριότητα. Είχαμε προβλήματα της θέρμανσης. Δεν είχαμε πετρέλαιο. Λοιπόν, και φέτος επίσης επιπλέον, οι καθηγητές θα έρθουν 1-1,5 μήνα μετά. Αυτό βέβαια. Που σημαίνει εσείς θα ξανακάνετε και το καλοκαίρι μαθήματα. Βέβαια, δηλαδή και αυτό μας τύγει εμάς. Σκεφτείτε, πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι θα προσληφθούν οι καθηγητές και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάλι, όπως πέρσι μας είχε ανακοινωθεί και φέτος θα μας ανακοινωθεί, ότι θα έχουμε και παράταση και πάλι. Θα χρειαστεί δηλαδή να κάνουμε επιπλέον μαθήματα. Εμείς δεν θα δεχτούμε κάτι τέτοιο. Το δηλώνουμε υπεύθυνα δηλαδή. Να, και πέρσι νομίζω είχαμε κάνει την κουβέντα, είχαν υποσχεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι του χρόνου δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Άρα ξανά μανά τα ίδια προβλήματα περίπου. Ναι, τα ίδια προβλήματα συνεχίζουν και πιο έντονα μάλιστα. Άρα περιμένουν τους καθηγητές, άρα δεν έχει γίνει ο διορισμός τους και περιμένουν να έρθουν σε 2 μήνες. Ναι, περίπου ναι. Περίπου, ναι. Ελπίζουμε ότι θα έρθουν. Ελπίζουμε να έρθουν και θέλουμε να έρθουν όσο δυνατόν έγκαιρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε ενήλικοι άνθρωποι. Έχουμε οικογένειες. Δουλειές. Και εδώ αξίζει να σημειωθεί και κάτι επιπλέον, ότι αρκετοί εκπαιδευόμενοι έρχονται από μακριά, δηλαδή 20-30 χιλιόμετρα μακριά. Για παράδειγμα, εγώ έρχομαι από το χωρίο Κοπτερό, το οποίο είναι 28 χιλιόμετρα. Και αυτό, ξέρετε, τι οικονομική επιβάρυνση μας επιβαρύνει το ζεύμα μας σχετικά σε αυτό το κακό χρονικό διάστημα που ζούμε. Και πέρα, αυτό, νομίζω επιβαρύνει και αλλάζει το όλο το προγραμματισμό για το καλοκαίρι. Έτσι, γιατί επιβαρύνεστε με 1-2 μήνες περισσότερο. Βεβαίως. Μέσα στο καλοκαίρι. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, και θα θέλαμε να τονίσουμε εδώ το εξής, ότι σκεφτείτε τώρα, χειμώνας που μας πέρασε, εμείς το πετρέλαιο το πληρώσαμε από το τσέπι μας, με ράνους κλπ. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα δηλαδή? Σε ποιο έτος ζούμε δηλαδή? Είναι απαράδεκτα πράγματα. Πόσα λεφτά έχουν βάλει με ράνους οι μαθητές μέχρι στιγμής για το πετρέλαιο για να μπορούν να ζήσουν? Γύρω στα 1.200-1.300 ευρώ. Αυτό είναι τα χρήματα που βγήκαν από την τσέπη των μαθητών και των φίλων τους. Των μαθητών και των φίλων τους δηλαδή. Και πήγαμε, ζητήσαμε λεφτά, κάναμε ράνους δηλαδή. Υπάρχει μια υπόσχεση τουλάχιστον ότι αυτά τα χρήματα με κάποιον τρόπο θα γυρίσουν, θα σας δοθούν, γιατί είναι χρήματα, είναι από αυτά που δεν έχετε έτσι κι αλλιώς? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γι' αυτό. Δεν μας έχει πει κανένα τίποτα γι' αυτό το πράγμα, αλλά ξέρουμε ότι η νομοθεσία λέει ότι αυτοί που έρχονται από μακριά, ότι πρέπει να υπάρχει και μια ενίσχυση και για αυτούς. Από ό,τι ξέρουμε. Εγώ τώρα δεν μιλάμε για ενίσχυση, εδώ μιλάμε για λεφτά που βάζετε. Ναι, συγγνώμη, εγώ ενίσχυση το είπα, είναι δηλαδή που πρέπει να πληρωθούν αυτά τα άτομα τα οποία που έρχονται από μακριά. Ναι, αυτό δεν είναι ενίσχυση, συγγνώμη, εγώ το είπα λάθος. Ούτε και σε αυτό έχουμε μια εξέλιξη. Ούτε και σε αυτό, ναι. Καταρχάς, εμείς τις επιστολές, για να σας πω το εξής, ότι εμείς για να φτάσουμε σε αυτή τη διαμαρτυρία που κάνουμε σήμερα, που θα κάνουμε σήμερα, αύριο και μεταύριο, την αποχή δηλαδή στο σχολείο, για να φτάσουμε εδώ, κάναμε ένα κάρο επιστολές και στον Υπουργό Παιδείας και επίσης στις αρμόδιες υπηρεσίες
και δεν είχαμε καμία απάντηση. Σκεφτείτε, δεν μας απαντήσανε δεν είχαμε καμία απάντηση. Δεν πήγε στον κόπο καμιά υπηρεσία ούτε να απαντήσει, έτσι. Ναι, δεν μας απαντήσανε, μας αγνοήσανε. Και αυτό δηλαδή μας κάνει και αισθανόμαστε ως δεύτερης κατηγορίας άνθρωποι της κοινωνίας της Ελλάδας που ζούμε. Δηλαδή δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι που μας τύχει το ανθρώπινο μας το αίσθητο. Mm-hmm. Τώρα, προς το παρόν, έχετε σήμερα, αύριο και μετάβιο, έχετε αποχή από τα μαθήματα. Ναι, το έχουμε πάρει πανελλαδικά όμως. Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση βάσει της ΠΕΦΑΣΔΕ, του σύλλογό μας, που και εμείς είμαστε μέλος, μέλη είμαστε αυτού του συλλόγου, που λέγεται ΠΕΦΑΣΔΕ, το οποίο έχουμε πάρει απόφαση πανελλαδικά, τα κάνουμε τριήμερη αποχή. Για να δείξουμε λίγο ότι κάνουμε κινήσεις δηλαδή. Ναι, το πρόβλημα υπάρχει ότι πρέπει να λυθεί με έναν τρόπο. Το πρόβλημα υπάρχει και συνεχίζεται να υπάρχει και θέλουμε την επίλυσή του. Έχετε επικοινωνήσει και με τους βουλευτές και με τις αρμόδιες υπηρεσίες τοπικά? Βεβαίως έχουμε επικοινωνήσει, αλλά δεν είδαμε την απάντηση αυτό που έπρεπε να πάρουμε. Τι σας είπαν, είπε ή εντάξει, θα δούμε και λοιπά. Και τίποτα παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό. Τώρα, σε αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν πέρσι, εκτός από αυτά που έχουμε πει, τι άλλο έχει υποστεθεί? Λοιπόν, σας είπα, συνεχίζει το πρόβλημα με το πετρέλαιο. Με τους κατοικητές το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ότι οι κατοικητές, πριν τρεις μέρες έχει βγει η ανακοίνωση ότι θα προσδιοριστούν οι κατοικητές. Σκεφτείτε τώρα, οι κατοικητές πριν το Πάσχα δεν θα έρθουν με αυτό το ρυθμό, με αυτή την απόφαση. Λοιπόν, μετά τι μας μένει δηλαδή? Θα χάσουμε πάλι τη χρονιά μας? Θα χάσουμε τη χρονιά? Δεν θα το δεχτούμε αυτό. Θυμήστε μας λίγο πέρσι τι είχε γίνει στην περσινή περίοδο. Αναγκαστήκατε να κάνετε μαθήματα και μέσα στο καλοκαίρι? Ναι, είχαμε κάνει μαθήματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, τα Σάββατα είχαμε κάνει μαθήματα. Είχαμε κάνει τις αργίες μαθήματα. 7 ώρες κάναμε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Αλλά τώρα ουσιαστικά τα δύο βασικά θέματα που καίνε είναι οπωσδήποτε όσο πιο νωρίτερα γίνεται η πρόσληψη των καθηγητών, ακόμα και αν γίνεται και σήμερα. Βεβαίως, αυτό θέλουμε. Και μια ώρα νωρίτερα. Και το δεύτερο σε ένα επίπεδο είναι να βρεθεί ένας τρόπος και να πληρωθούν τα χρήματα για το θέμα που τα έχετε βάλει από την τσέπη σας, αλλά και να υπάρχει μια ομαλότητα τουλάχιστον για την άλλη χρονιά. Βεβαίως, και δεν θέλουμε να χάσουμε τη χρονιά μας. Και βάσει αυτού, θα ήθελα να πω ότι εμείς δεν θέλουμε να καταπατούνται τα δικαιώματά μας. Είναι το αυτονόητο δικαίωμά μας για να συνεχίσουμε το σχολείο μας και επιπλέον. Δεν θέλουμε να καταπατούνται τα δικαιώματά μας πάνω στην εκπαίδευση. Δηλαδή, θα κάνουμε το κάθε νόμιμο να υπεραπιστούμε τα δικαιώματά μας. Αυτό το τονίζουμε και το υπογραμμίζουμε. Δηλαδή, δεν θα σταματήσουμε. Mm-hmm. Θέλουμε να μας ακούσουν. Τώρα όμως θέλω να βάλω στην κουβέντα και τον Σαρτσούκα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να ακουστούμε κι εμείς. Αλίμονο, εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και μας εμπιστεύεστε για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα προβλήματα και του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας για μια δεύτερη χρονιά. Είχαμε κάνει μια κουβέντα αρκετές ώρες και πέρσι με τους περσινούς μαθητές. Φαίνεται ότι κάποιοι ξανακάνουν τα ίδια ακριβώς με ό,τι έχει γίνει και πέρσι. Ναι. Από τη δική σας την πλευρά τώρα, έχετε ένα τριήμερο το οποίο θα υπάρχει αποχή. Ναι. Από εδώ και μετά, τι σκέφτεστε ότι θα μπορούσε να γίνει και πώς το βλέπετε εσείς ως μαθητής πλέον σε αυτό το σχολείο? Εμπιστευθήκατε την πολιτεία. Να θυμίσουμε ότι το δικαίωμα είναι μια βασική, έτσι, ένα από τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Η ομαλή εκπαίδευση είναι τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο όμως δεν γίνεται με τον τρόπο που θα θέλαμε. Δεν είναι τόσο ομαλή όσο θα θέλαμε. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Με μεγάλη μας θλίψη η κατάσταση επαναλαμβάνεται και είναι κάτι που μας θίγει ως πολίτες αυτής της χώρας. Είμαστε ξανά θεατές του ίδιου έργου. Δυστυχώς και για μας. Αυτό μας θλίψει πάρα πολύ. Συμφωνώ με τον κύριο Λουτφή, όλα αυτά που είπε ισχύουν. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εκθέσαμε, όπως είπε ο κύριος Λουτφή, τα προβλήματά μας στους βουλευτές της περιοχής. Mm-hmm. Και συντάξαμε επιστολές διαμαρτυρίας που απευθύνονται τόσο στο Υπουργείο Παιδείας όσο και στους αρμόδιους φορείς. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε καμία απολύτως ανταπόκριση.
Είμαστε δηλαδή με λίγα λόγια στο περίμενε. Ναι, είμαστε μαζί σας, μεταφέρουμε τα προβλήματα στους υπεύθυνους υπουργούς, αλλά είμαστε στο περίμενε. Αυτό. Εσείς από ποια περιοχή, είστε από την Κομωτινή και πάτε στο σχολείο? Μέσα από την Κομωτινή είμαι. Ναι. Εσείς είστε από τους χέρους, τουλάχιστον μετακινήσετε μέσα από την Κομωτινή. Ναι, ναι. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος. Όπως είπε ο κ. Λυτφή, πολλά παιδιά που έρχονται από μακριά πληρώνουν από την τσέπη τους τις βενζίνες ή τα λεωφορεία. Οι περισσότεροι είναι και άνεργοι, προσπαθούν να βρουν μία άκρη τέλος πάντων με την πιστοποίηση που θα πάνε όταν θα τελειώσουν το σχολείο. Για να έχουν μια καλύτερη ζωή. Ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά αυτό που γίνεται, τελικά η σχολή δεύτερης ευκαιρίας γίνεται, δηλαδή μας το παρουσιάζουν σαν σχολή δεύτερης ευκαιρίας για δεύτερης κατηγορίας ανθρώπων. Κάπως έτσι το βλέπουμε εμείς σιγά σιγά. Και η εκπαίδευση, η μια δεύτερη ευκαιρία γίνεται Γολγοθάς. Και ήθελα να γυρίσω στην κυρία Μαχαιρά, λένε. Είσαι στο σχολείο. Ναι. Και πέρσι κάνουμε αυτή την κουβέντα, κυρία Μαχαιρά. Τώρα από τη δική σας την οπτική. Ευελπιστείτε τουλάχιστον ότι φέτος ξεκινήσατε πολύ νωρίς, ότι θα υπάρχει νωρίς και μια έτσι λύση και με τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν? Εγώ θα σας πω τα προβλήματα από την πλευρά των καθηγητών. Το εύλογο θα ήταν μια πολιτεία που έχει κάνει το ίδιο λάθος και πέρσι και πέρσι εν μέρη, φέτος να μην ξανακάνει το ίδιο λάθος. Αλλά φαίνεται ότι μαθαίνουμε τα λάθη μας. Ναι, έχετε δίκιο σε όλα αυτά που λέτε. Αυτό που παρατηρούμε με μεγάλη μας θλίψη είναι μια υποβάθμιση του θεσμού. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι ένας θεσμός ο οποίος θα πρέπει να έχει την υποστήριξη όλων, γιατί πραγματικά προσφέρει στην κοινωνία. Οι μαθητές μας είναι άτομα από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη αυτή τη δεύτερη ευκαιρία. Αποφάσισαν κάποια στιγμή στη ζωή τους ότι θέλουν να συνεχίσουν στην εκπαίδευση. Και ουσιαστικά αυτό που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια είναι να τους δημιουργούμε ένα επιπλέον πρόβλημα. Πέρσι υπήρχαν, όπως ανέφεραν και ο Λουφί και ο Σιλτζούκ, είχαμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή οι καθηγητές, κάποια στιγμή οι ορμίστοι καθηγητές ήρθαν μέσα στο Μάρτιο. Αποτέλεσμα μας ανακοινώθηκε στους εκπαιδευόμενους ότι θα χάσουν το εξάμηνό τους. Βεβαίως διαμαρτυρηθήκαμε όλοι και καθηγητές και εκπαιδευόμενοι πάρα πολύ έντονα, με αποτέλεσμα να αναιρέσουν την απόφασή τους και να του ανακοινώσουν ότι τελικά με κάποιες επιπλέον ώρες και μέσα στο καλοκαίρι. Περιμέναμε λοιπόν ότι φέτος η χρονιά θα είναι καλύτερη. Αντιθέτως, η χρονιά φέτος είναι η χειρότερη χρονιά που έχει υπάρξει από κάθε πλευρά. Φέτος λοιπόν το σχολείο λειτουργήσε το Σεπτέμβριο μόνο με τη διευθύντρια. Κάποια στιγμή εμένα προσωπικά με πήραν γύρω στα τέλη Σεπτεμβρίου και ούτε καν ήταν με κανονικές διαδικασίες, με παράταση θητείας για να μπορεί να καλυφθεί η θέση. Εγώ ήρθα στο σχολείο κανονικά, η απόφαση δηλαδή για μένα βγήκε γύρω στις 10 Ιανουαρίου. Ήμασταν λοιπόν μέχρι ένα μεγάλο διάστημα δύο μόνιμοι καθηγητές, οι οποίοι θα έπρεπε να κάνουμε μάθημα σε 6 τμήματα. Σε πόσους μαθητές στο σύνολο? Είναι γύρω στους 80 μαθητές φέτος. Mm-hmm. 80 με 90 αν θυμάμαι καλά. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τη μαθητική διαρροή. Mm-hmm. Όταν οι μαθητές βλέπουν ότι τα μαθήματα δεν γίνονται κανονικά, ότι πρέπει να γίνει σύμπτυξη τιμάτων, καταλαβαίνετε, τα 6 τμήματα να λειτουργήσουν με 2 και στη συνέχεια με 3 καθηγητές, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι μαθητές λοιπόν αποθαρρύνονται και σιγά σιγά η μαθητική διαρροή αυξάνει. Πάρα πολλοί μαθητές του δεύτερου κύκλου που είναι να πάρουν το βιβλητήριό τους έχουν εγκαταλείψει. Οι εγγραφές έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά όσο γίνεται. Εγώ προσωπικά είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Αναγκάζομαι να τους κάνω και πληροφορική, αναγκάζομαι να τους κάνω και αισθητική αγωγή για να μην βαριούνται κατά πρώτο λόγο να κάνουν συνέχεια αγγλικά και κατά δεύτερον μήπως καταφέρουμε και κερδίσουμε κάτι στο τέλος. Επίσης φωνάξαμε εθελοντές καθηγητές. Δυστυχώς πλέον εκμεταλλεύονται τον εθελοντισμό, δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα σχολείο να λειτουργεί με εθελοντές καθηγητές, με εθελοντική βάση να καθαρίζεται και επίσης με εράνους ή με τη βοήθεια του Δήμου ή οποιοδήποτε άλλο φορέα να βάζουμε πετρέλαιο. Δηλαδή η κατάσταση πλέον είναι απερίγραπτη. Ασφυκτική. Έτσι όπως περιγράφεται, πόσοι καθηγητές πρέπει να ενταχθούν για να υπάρχει μια σχετική ομαλή λειτουργία των μαθημάτων? Κοιτάξτε να δείτε.
τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι σε αυτό το σχολείο, ο σύλλογος των καθηγητών είναι γύρω στα 20 άτομα. Mm-hmm. Υπάρχουν 8 γραμματισμοί. Συνήθως έχουμε 2 άτομα σε κάθε γραμματισμό και υπάρχουν και σύμβουλοι σταδιοδρομίας και σύμβουλοι ψυχολόγοι. Αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο 3 καθηγητές μόνιμοι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά τους, εθελοντές καθηγητές που έρχονται και προσφέρουν την βοήθειά τους στα Φιλοκερδός, για να καταφέρουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται τους εκπαιδευόμενους. Mm-hmm. Και πριν περάσω στις τελευταίες λέξεις από τον Σαρτζού και τον Λουφή, θέλω να μου πείτε τι περιμένετε από την κοινωνία τώρα. Η κοινωνία ξέρει τα προβλήματα, περιμένετε στήριξη. Περιμένουμε στήριξη από την κοινωνία και περιμένουμε περιμένουμε πρώτα απ' όλα διαβεβαίωση ότι αυτό το πρόβλημα θα σταματήσει κάποια στιγμή. Έχουμε δείξει μέχρι τώρα αρκετή ανοχή, μέχρι τώρα δεν έχουμε αντιδράσει στο τι γινόταν, αλλά δεν είναι δυνατόν να βγάζουν προκήρυξη 14 Φεβρουαρίου για τους καθηγητές και να περιμένουμε τους καθηγητές να έρθουν μετά το Πάσχα και τα παιδιά να χάσουν πάλι τη χρονιά τους. Δηλαδή αυτό που γίνεται είναι άδικο και πρέπει κάποια στιγμή να αντιδράσουμε και να το μάθει όλος ο κόσμος το τι γίνεται. Πιο κόμψη λέξη που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς είναι η λέξη απαράδεκτη, αλλά νομίζω ότι δεν περιγράφει αυτό που συμβαίνει. Λουτφή, τελευταίες λέξεις. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι εμείς από τις 10 Οκτωβρίου είμαστε στο σχολείο της Δεύτερης Ευχαίας, από την αρχή. Λοιπόν, δεν έχουμε λείψει ούτε μια μέρα. Δεν είναι δίκιο αυτό που γίνεται. Mm-hmm. Μας θίγει. Λοιπόν, θέλουμε να κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Και επίσης, δεν θα δεχτούμε καμία παράταση είτε ακύρωση της χρονιάς που... Να μας πετάξουν, δηλαδή να πετάξουν στα σκουπίδια όλη τη χρονιά που πηγαίνουμε στο σχολείο. Να μην χαθούν τα εξάμενα, να μην χαθούν. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και θέλω να τονίσω εδώ το εξής, ότι εμείς θα κάνουμε το κάθε νόμιμο. Δεν θα σταματήσουμε δηλαδή μόνο εδώ με τις 3 αποχές. Θα κάνουμε ό,τι είναι νόμιμο και για να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας. Κατανοητά αυτό, δίνω και τον λόγο και στον Σοτσουκαπτή. Σας ευχαριστώ από την πλευρά μου. Κλείνοντας. Πολύ σύντομα, όσο μπορεί, θα δει μα τα λεφτά. Ένα τελευταίο που θέλω να πω, ένα πράγμα μόνο έχω να πω. Δηλαδή, προς Υπουργείο Παιδείας και στους αρμόδιους φορείς, ντροπή τους. Αυτό. Ας δηλώσουν αδυναμία εκτέλεση στην αρμοδιότητά τους. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Δεν θέλουμε να είμαστε ξανά θεατές του ίδιου έργου. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που μεταφέρετε τα προβλήματα τα δικά σας, που είναι και δικά μας προβλήματα. Εγώ θα λέω ότι η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη μέχρι στιγμή τη οποία θα επικοινωνήσουμε και εμείς όσο περνά από το χέρι μας με τους αρμόδιους φορείς για να πιέσουμε κιόλας. Και φαντάζομαι από αύριο θα ξαναμιλήσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία. Ευχαριστώ που ήσασταν πολύ εδώ και δείξατε τα προβλήματα που έχετε και το άκουσα και πολύ κοινωνικά. Και ευελπιστούμε και τη στήριξη της κοινωνίας. Να είστε καλά.